Αγίον Αργυρί και Θαυματουργή, επισκέψαστε τας ασθενείας ημών, δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε ημίν. Ως θυφεραπώντες και ιατήρες βρωτών, ανάργυρον βλύζετε την θεραπείαν ημίν, ανάργυρι εν δόξι, όθεν τους προσιώντας, της επτήμων σκέπη, ρίσαστε νοσημάτων και παθών ανιάτων. Κοσμά και δαμιανέ, Ρώμης βλαστήματα. Ή την χάριν λαβώντες των ιαμάτων, εφαπλούτε την ρώσιν της εν ανάγκες. Ιατροί θαυματουργοί εν δόξι, αλλά τι ημών επισκέψει και των πολεμίων τα θράση κατευνάσατε τον κόσμο. Υιόμενοι εν της θαύμασι, ασύν σωμάτων ρώσιν ψυχών, κοσμά Θεοφόρε, συν το Θείο Δαμιανόν, νήματε υψώθεν, αείλο χειρουργία, της κατατριχωμένης ποικίλης παθέση. Τη πρώτη του μηνός Ιουλίου, μνήμη των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού των Ρωμαίων. Το χάρισμα των Ιάσεων, αγαπητοί μου χριστιανοί, πολλοί Άγιοι αξιώθηκαν να λάβουν από τον Κύριο. Εκείνοι όμως που το χρησιμοποίησαν περισσότερο για την θεραπεία των ψυχών και των σωμάτων των ανθρώπων, υπήρξαν οι Άγιοι Ανάργυροι, οι Ιατροί και Θαυματουργοί. Οι δύο αυτοί αδελφοί, Κοσμάς και Δαμιανός, έζησαν περί το 284 μετά Χριστόν στην Ρώμη και ήσαν φλογεροί χριστιανοί και διέλαμπαν μέσα στο σκότος της ειδωλολατρικής πλάνης δια των αρετών τους. Οι χαρακτήρες τους παρουσίαζαν τέτοια ομοιότητα, ώστε κατά θαυμαστόν τρόπο είχαν και οι δυο τους τις ίδιες ικανότητες και την αυτή χάρη των Ιάσεων. Σπούδασαν και οι δύο την ιατρική επιστήμη, με σκοπό να υπηρετήσουν τους πάσχοντες αδελφούς τους εν Χριστώ, ενώ παράλληλα μοίραζαν κατά υπάρχοντά τους με γενναιοδορία προς εκείνους που βρίσκονταν σε ανάγκη. Χρησιμοποιούσαν τα διάφορα φάρμακα μάλλον ως πρόσχημα, ενώ στην πραγματικότητα θεράπευαν όλα τα νοσήματα των ανθρώπων όπως και των ζώων
με την επίκληση του ονόματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, χωρίς ποτέ να παίρνουν ως αμοιβή τους αργύρια, γι' αυτό και ονομάστηκαν ανάργυροι. Οι δύο αυτοί ανάργυροι ιατροί δεν περιορίζονταν μονάχα στο να θεραπεύουν τα σώματα των συνανθρώπων τους, αλλά ήθελαν να θεραπεύσουν και την ψυχή τους από τη ζωή της αμαρτίας. Έτσι καλούσαν τους θεραπευομένους, αντί άλλης αμοιβής, να πιστέψουν στο Χριστό, στον οποίον και απέδιδαν την θεραπεία. Με τον τρόπο αυτό δεν ήσαν λίγοι εκείνοι που άφηναν τα είδωλα και έρχονταν στην χριστιανική πίστη, ύστερα από την θεραπεία των Αγίων Αναργύρων. Η φήμη των δύο αδελφών όλο και εξαπλωνόταν, γεγονός που γέννησε τον φθόνο των φανατικών ειδωλολατρών, οι οποίοι ήρθαν και τους κατήγγυλαν στον Αυτοκράτορα. Ο Αυτοκράτορας έστειλε στρατιώτες να τους αναζητήσουν, μα οι χριστιανοί που το έμαθαν έγκαιρα πήραν τους δύο αναργύρους ιατρούς και τους έκρυψαν σε ένα σπήλαιο στο βουνό. Ωστόσο οι στρατιώτες, για να μην γυρίσουν άπρακτοι, συνέλαβαν κάποιους άλλους χριστιανούς. Όταν όμως το έμαθαν αυτό οι δύο Άγιοι, έσπευσαν να προφθάσουν την συνοδεία των στρατιωτών με τους συλληφθέντες και μόλις τους πλησίασαν φώναξαν «Είμαστε ο Κοσμάς και ο Δαμιανός, οι δύο ιατροί που αναζητάτε. Αφήστε ελεύθερους όλους αυτούς που συλλάβατε και οδηγήστε εμάς όπου θέλετε». Κατάπληκτοι στρατιώτες υπάκουσαν και έτσι τους οδήγησαν ενώπιον του Αυτοκράτορα. Καθισμένος σε ψηλό θρόνο, ανάμεσα σε μεγάλο πλήθος, ο Αυτοκράτορας Καρίνος πρόσταξε να παρουσιαστούν οι δύο Άγιοι Ανάργυροι που με θάρρος ομολόγησαν την πίστη τους, αλλά και το χάρισμα των Ιάσεων που έλαβαν. Ο Αυτοκράτορας, βλέποντάς τους στερεωμένους στην πίστη του Χριστού, διέταξε να τους υποβάλουν σε φρικτά βασανιστήρια. Μα εκείνη τη στιγμή ο Αυτοκράτορας κάτι έπαθε και το πρόσωπό του στράφηκε πίσω, ανίκανο να γυρίσει στην φυσιολογική θέση του. Έντρομος έβγαλε τον πορφυρό μανδύα του και τον έριξε στα πόδια των Αγίων Αναργύρων, οικετεύοντάς τους να τον θεραπεύσουν, ψιθυρίζοντας «Πιστεύω στον Ιησού Χριστό και ομολογώ ότι είναι Θεός αληθινός». Εκείνη τη στιγμή οι δύο Άγιοι Ανάργυροι τον πλησίασαν και μόλις εναπέθεσαν τα χέρια τους επάνω του προσευχόμενοι, ο Αυτοκράτορας θεραπεύτηκε και έπειτα βαπτίστηκε χριστιανός. Όλα αυτά έγιναν αφορμή ώστε η φήμη των δύο αναργύρων ιατρών να γίνει πολύ μεγαλύτερη, γεγονός που προκάλεσε και μεγαλύτερο φθόνο στους άλλους ιατρούς. Ο ειδωλολάτρης δάσκαλός τους, διαπιστώνοντας την μεγάλη φήμη των δύο αδελφών Κοσμά και Δαμιανού, άρχισε να σχεδιάζει την εξόντωσή τους. Έτσι λοιπόν τους κάλεσε να πάνε μαζί στο βουνό, δήθεν για να μαζέψουν βότανα. Εκεί σήκωσε με τα δύο του χέρια μία βαριά πέτρα και συνέτριψε την κεφαλή του ενός εκ των δύο αδελφών. Έπειτα στράφηκε προς τον δεύτερο αδελφό και τον λιθοβόλησε, συντρίβοντας τα οστά του. Έτσι οι δύο αυτά αδελφοί και ανάργυροι ιατροί, Κοσμάς και Δαμιανός, θανατώθηκαν και αξιώθηκαν από τον Κύριο να λάβουν τον καλλίνικο στέφανο του μαρτυρίου. Έπειτα ο φθονερός εκείνος ειδωλολάτρης δάσκαλος έσκαψε έναν λάκο και έκρυψε μέσα τα σκηνώματα των δύο Αγίων. Οι χωρικοί, καθώς βγήκαν να τους αναζητήσουν, συνάντησαν κάποιους που μόλις είχαν ελευθερωθεί από ακάθαρτα πνεύματα. Από αυτούς οδηγήθηκαν στον τόπο εκείνο όπου έλαβαν θεραπεία και αφού έψαξαν καλά, βρήκαν τα σώματα των δύο Αγίων Αναργύρων. Με ευλάβεια τα πήραν και τα ενταφίασαν με τις πρέπουσες τιμές. Από τότε οι Άγιοι Ανάργυροι Κοσμάς και Δαμιανός δεν έπαυσαν να επιτελούν πλήθος θαυμάτων. Η φήμη τους μέχρι σήμερα είναι πολύ μεγάλη. Όσοι επικαλούνται τη χάρη τους, λαμβάνουν την ίαση
τόσο των σωμάτων όσο και των ψυχών από τις διάφορες ασθένειες.